Καταρχάς να συμφωνήσουμε ότι διαμαρτυρόμαστε και δεν δεχόμαστε. Σε αυτό συμφωνούμε. Συμφωνούμε, πιστεύω. Στην παρέλαση. Η πρώτη εκδήλωση διαμαρτυρίας. Συμφωνούμε, σας είπα το νόημα. Τρεις καρέκλες. Τιμούμε την επέτειο και την τιμούμε ακριβώς περισσότερο, διότι δεν δεχόμαστε να είμαστε περιοχή, νησί, υποκατοχή. Η πρώτη αντίδραση. Δεύτερη αντίδραση, παλαισβιακή κινητοποίηση. Κάνουμε ένα κάλεσμα συνολικά ως Δημοτικό Συμβούλιο και την περιφρουρούμε. Τους ακραίους στο περιθώριο. Οι ακραίοι δεν έχουν θέση ανάμεσά μας. Οι ακραίοι θέλουν να χυθεί αίμα για να δικαιωθούν. Εμείς δεν θέλουμε να χυθεί αίμα. Εμείς θέλουμε να σώζουμε ζωές. Θέλουμε να σώζουμε και τους πρόσφυγες, θέλουμε να σώζουμε και τους συμπολίτες μας. Άρα, παλαϊκή συγκέντρωση, περιφρουρούμενη από τους ίδιους εμάς. Και από εκεί πέρα κλιμάκωση ενεργειών. Είπαμε, κινούμαστε σε δύο επίπεδα. Κινούμαστε εδώ και κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε ως Δημοτικό Συμβούλιο, αναρμόδιο Δημοτικό Συμβούλιο, διότι αν είμαστε αναρμόδιοι και το πούμε και πιστέψουμε αυτά που λέτε, αναρμόδιοι, ας μην το κάνουμε, ας πούμε να το κάνει ο, πώς το λένε, ο αντιπεριφερειάρχης, ο αρμόδιος επί της πολιτικής προσπασίας. Αυτόν πυροβολούμε, αν περιφέρεται, δεν πυροβολούμε τίποτα άλλο. Το ότι τυχαίνει να είναι και υποψήφιος, εν δυνάμει υποψήφιος δήμαρχος, αυτό είναι μια λεπτομέρεια που πιθανόν να μας διαφεύγει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, κανέναν δεν πυροβολούμε. Όλοι οι άνθρωποι έχουν την αίσθηση του καθήκοντος και όλοι οι άνθρωποι νομίζω ότι θα συμμετάσχουν σε αυτή την κινητοποίηση που πάλι μπαίνει ο Δήμος μπροστά και πάλι οι άλλοι πρέπει να ακολουθήσουν και πιστεύω ότι θα ακολουθήσουν. Ευθύνη και συνείδηση έχουν οι πάντες σε αυτό το νησί και όλοι οι αιρετοί πιστεύω σε όλες τις βαθμίδες τους. Άρα λοιπόν προτείνω αυτό το δεύτερο ως κινητοποίηση. Στο άλλο επίπεδο που συνεχίζουμε να κινούμαστε είναι αυτή η ομάδα που έχουμε φτιάξει με τους δημάρχους, που έχει αποκτήσει πραγματικά δυναμική, ξεχωριστή και νομίζω ότι μπορεί να διευρυνθεί ακόμα περισσότερο αυτό το δίκτυο των δημάρχων και με άλλους συναδέλφους, οι οποίοι μπορεί να μην βιώνουν σήμερα το δικό μας πρόβλημα, μπορεί να το βιώνουν όμως αύριο, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει και η αλληλεγγύη μεταξύ μας και νομίζω ότι μπορούμε πράγματι αυτό το όργανο το κάνουμε ακόμα πιο δυνατό και άλλωστε έχουμε και τη στήριξη, μην το ξεχνάτε αυτό, τη ΣΚΕΔΕ, επανειλημμένος, δια του Προέδρου της, αλλά και σε κάθε συνεδρίαση που γίνεται, ομόφωνα εκδηλώνουν αυτή τους τη συμπαράσταση. Περνάμε στην ψηφοφορία με την αποχή της λαϊκής συσπήρωσης των ενεργών πολιτών και του αδέσμευτο. Υπέρ της πρότασης Δημοτικής Αρχής, κατά οι συνάδελφοι του άλλου δρόμου, Λευκό, οι ανεξάρτητοι κυριακριώτες και Τζιμής. Κυρία Τσιριγότη, κυρία Τσιριγότη, κλείστε το μικρόφωνο σας να ολοκληρώσει ο Δήμαρχος. Κοιτάξτε, πάλι η εντύπωση η οποία δημιουργείται από αυτές, άντε πάλι εγώ δημιουργώ, πάλι εγώ δημιουργώ. Μα ο Δήμαρχος, επιτέλους θα με αφήσετε να μιλήσω. Κύριε Παυλή, είστε παιδάκι ακόμα μπροστά μου. Παιδάκι είστε, τουλάχιστον σεβαστείτε αυτή την ηλικία, σεβαστείτε και μία ιστορία. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει κύριε Παυλή, μη χαλάτε τη συζήτηση, σοβαρός κύριε Παυλή, υπήρξα πάντοτε στη ζωή μου. Αμφιβάλλω για σας αν θα υπάρξετε ποτέ. Έτσι, αμφιβάλλω. Λοιπόν, οφείλω αν θα υπάρξετε σοβαρός ποτέ. Σας είπα σοβαρός υπήρξα, μου είπατε σοβαρός. Μιλήσατε περί σοβαρότητας. Λοιπόν, μπορείτε να φύγετε. Τι πράγματα είναι αυτά που διακόπτεται, το συνομιλητή σας. Λοιπόν, από την πρώτη στιγμή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από την πρώτη στιγμή που πήρα το λόγο,
Το πρώτο, ο πρώτος που διεκόπη στην ομιλία του ήμουν εγώ. Ξεκίνησε ο κύριος Καραγεωργίου, συνέχιζε ο κύριος Τάδε, η κυρία Τάδε και ο κύριος Τάδε. Λοιπόν, δεν θέλετε να ακούτε διότι στερείστε επιχειρημάτων. Αυτό λοιπόν το οποίο λέμε, κύριε, είναι πρόεδρε, ότι τρέπεστε, ότι τρέπεστε σε φυγή. Αυτό θα έλεγα. Ότι τρέπεστε σε φυγή. Θα πρέπει κάποια στιγμή να τηρηθεί. Τρέπεστε σε φυγή, κύριε Καραγεωργίου. Δεν φεύγετε. Τρέπεστε σε φυγή. Διότι πιθανότατα να τρέπεστε για αυτά που είπατε. Απλώς έχουμε βαρεθεί τη σαπουνόπερα. Έχουμε βαρεθεί τη σαπουνόπερα και ο Δήμαρχος έχει κάποιο χρόνο ομιλίας. Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίζει. Δεν έχετε κανένα λόγο. Ο Δήμαρχος έχει κάποιο χρόνο. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία. Έχει κάποιο χρόνο ομιλίας. Εάν θέλει ο Δήμαρχος να κάνει σαπουνόπερα στην κάμερα, ας την κάνει. Δικαιολογία είναι αυτό το λάθος που κάνουν τα κόμματα. Και οι κομματικοί παράγοντες, βουλευτές μας. Οι οποίοι λένε, μα δεν το λέει η συμφωνία. Άρα άμα το λέει το δεχόμαστε. Δεν το δεχόμαστε. Τελεία και παύλα. Το νησί δεν γίνεται Γκουαντάναμο. Θα ξεσηκωθεί σύσσωμο. Και θα διεκδικήσει αυτό που είναι αυτονόητο. Την ανθρωπιά, την αλληλεγγύη και την ισονομία μέσα στη χώρα και μέσα στην Ευρώπη. Υπόθηκαν κάτι και για 20.000 και για 30.000 που είπαμε να φιλοξενήσουμε και να κάνουμε. Αλλά τι γίνεται από τους λαϊκιστές. Σε μία συνέντευξη 5 σελίδων παίρνουν μία πρόταση και τις δίνουν όλοι την άλλη. Τι ήταν το 20.000. Όταν στη συνέντευξη μου υπόθηκε από τον δημοσιογράφο, μα βοηθάει και η Αγγλία να αντιμετωπιστεί η κρίση. Μάλιστα προχθές ο πρόεδρός της, ο πρωθυπουργός της, είπε ότι θα πάρει και εκείνη 20.000 να ελαφρύνει τα νησιά. Λέω ευχαριστούμε πολύ, δεν είναι βοήθεια, τους 20.000 τους έχουμε και εμείς. Αυτό είναι το περίφημο 20.000. Το απομονώσανε και βάλανε το 20.000 ότι θέλει ο Γαλινός να μείνουν στο νησί. Χώρια τα άλλα που έβαλα από δίπλα, τα οποία επίσης τα διαγράψανε. Όπως επίσης, και την άλλη περίφημη παρουσία μου στο Βατικανό. Φύγανε από όσα είπα στο Βατικανό, φύγανε από αυτό που επεδίωκα στο Βατικανό, το δίκτυο Δήμων Πανευρωπαϊκά, που βρήκε και απήχηση και ήταν και κατοδήμαρχοι εκεί, που δέχονταν να πάρουν και εκείνοι πρόσφυγες για να αναλάβουν το βάρος που τους αναλογεί. Και μείναν στη φράση, ποια φράση, που είπα ότι όταν αυτό συμβεί, για πόσους πρόσφυγες μιλάμε, για 1 εκατομμύριο, για 2 εκατομμύρια. Αν το διαιρέσετε δια τον αριθμό των Δήμων στην Ευρώπη, των 50.000 Δήμων, των 100.000 Δήμων της Ευρώπης, τότε θα δείτε ότι στοιχεί ένας μικρός αριθμός να φιλοξενήσει κάθε Δήμος και τότε πια δεν θα μιλάμε, γιατί δεν θα έχουμε ανάγκη κέντρων φιλοξενίας και hot spot, θα μιλάμε για ένταξη, γιατί θα μιλάμε για 10 άτομα, για 20 άτομα σε κάθε Δήμο. Μείναν όμως εκεί, μετά από όλη αυτή την τοποθέτηση, μετά από όλη αυτή την προσπάθεια, την πέρα για πέρα από την επιτυχημένη, με τη στήριξη και του ίδιου του Πάπα, το Δίκτυο Δήμων, και σε Ελλάδα και σε Ευρώπη, και πήραν αυτό και βγήκαν και πυροβολούσαν όλοι αυτοί οι κύριοι και οι κυρίες του Facebook. Δώσαμε στο κράτος το καράτεπε για μέχρι τέλος του 2016 και εμείς συνεχίζουμε και παρέχουμε υπηρεσίες εκεί. Και ξέρετε πολύ καλά ότι παρέχουμε υπηρεσίες από το υστέρημα του λεσβιακού λαού. Ο Δήμος επιβαρύνεται πολλά. Έτσι δεν είναι, κύριε Δήμαρχε? Λοιπόν, όχι μόνο τις δομές. Κλείσιμο του καράτεπε. Τελεία και παύλα. Απόφαση σήμερα εδώ, εφόσον δεν μας δίνεται σημασία, κλείνουμε το καράτεπε. Να αντισταθούμε δυναμικά, να αντισταθούμε. Σε κινητοποιήσεις, μαζί σας. Με μία προϋπόθεση όμως. Κύριε Δήμαρχε, δεν πιστεύω ότι πρέπει να δείτε κανέναν πια από αυτούς που έρχονταν και έρχονται για να μας πουλήσουν λαγούς με πετραχίλια. Τέλος. Μέχρι εδώ. Μας κοροϊδεύσανε. Τώρα για την παρέλαση. Εγώ πιστεύω.
πιστεύω, κύριε Δήμαρχε, ότι μπορούμε να κάνουμε άλλες κινητοποιήσεις. Η απελευθέρωση του νησί είναι δικό μας. Και έγινε η απελευθέρωση του νησιού. Και πρέπει να τιμήσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν το χαρίζουμε το νησί σε κανέναν μας. Και πρέπει να είμαστε όλοι εκεί. Όλοι εκεί πρέπει να είμαστε. Το νησί μας δεν το χαρίζουμε σε κανέναν. Πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε άλλες αντιδράσεις και στην παρέλαση να είμαστε παρόν εκεί. Θα πρέπει να πατήσουμε, και να το ξέρετε και οι υπόλοιποι δημοτικοί σύμβουλοι, που το ξέρετε αρκετά, ότι 15 δελτία τύπου που έχουμε βγάλει αποδεικνύουν ότι υπάρχει και άλλος δρόμος για να διαχειριστείς ένα τέτοιο μεγάλο πρόβλημα. Γνωρίζετε όλοι, και εσείς δήμαρχοι γνωρίζετε αρκετά καλά, ότι έχουμε διαφωνήσει πολλές φορές ως προς τον τρόπο διαχείρισης. Έχουμε πει δημοσίως με δελτία τύπου ότι πήρατε λάθος δρόμο για το προσφυγικό. Μας απαντήσατε, ξαναείπαμε. Σε ένα δελτίο τύπου, μάλιστα, που είχαμε βγάλει πολύ νωρίς, πριν καν ξυπνήσει οποιοδήποτε, 11 Ιουνίου του 2015, περιγράφαμε πώς πρέπει να γίνει αυτή η διαχείριση. Και περιγράφαμε πολύ αναλυτικά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μας θέλει αποθήκη ψυχών. Εμείς δεν πρέπει να συμφωνήσουμε με αυτή την οπτική. Ότι η μικιοποίηση της διαχείρισης της κρίσης είναι μέρος του προβλήματος, δεν ήμασταν κασάνδρες, γνωρίζουμε, έχουμε διαβάσει πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες χώρες σε άλλες περιοχές. Δημιουργούν κρίσεις, πληρώνουν μικιό και συνεχίζεται εσαΐ το πρόβλημα στη διαχείρισή του. Ένας φαύλος κύκλος. Και αυτό θέλαμε να κάνουν και εδώ. Κι όμως εμείς, σε τακτά χρονικά διαστήματα, μέσα από αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, με τις ψήφους ανεξάρτητων Δημοτικών Συμβούλων τώρα, της αντιπολίτευσης, ψηφίζαμε σε συμμετοχές σε διάφορα πράγματα στα οποία συμμετείχαν ΜΚΙΟ από τη στιγμή που μας δίναν λεφτά, ευρωπαϊκά λεφτά ή κρατικά λεφτά. Ζητούσαμε, φτιάξε το γήπεδο της Μόριας και μην ανησυχείς, εδώ είμαστε. Μια χαρά θα υπάρχει, δεν υπάρχει ζήτημα. Συμμετείχαμε. Συνδιαλεγόμασταν, συζητούσαμε. Αυτή είναι λάθος πολιτική. Καλύτερα παρά ποτέ. Εμείς συμφωνούμε με τη δυναμική αντίδραση και συμφωνούμε με το να ονοματίζουμε τους ενόχους. Και θα πρέπει να τους πούμε εδώ πέρα, σαφέστατα. Και πολύ χαίρομαι που στο σχέδιο αποφασής σας περιλαμβάνονται αυτοί οι ένοχοι. Ένοχος πρώτος. Η ευρωπαϊκή πολιτική. Όλος τυχαίως έχουμε Έλληνα Ευρωπαίο Επίτροπο, έτσι, τον κύριο Αβραμόπουλο. Ο κύριος Αβραμόπουλος θα πρέπει να τεθεί ανεπιθύμητο στη Λέσβο. Είναι αυτός ο οποίος έχει εκπονήσει τη συγκεκριμένη μεταναστευτική πολιτική. Ένοχος δεύτερος. Ποιος είναι ο άνθρωπος ο οποίος εφαρμόζει αυτή τη φωλική πολιτική, έρχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα εδώ πέρα και συνδιαλάσσεται με τους τοπικούς μας φορείς? Ο κύριος Βερβέη. Ο οποίος κύριος Βερβέη ήταν αυτός ο πρώτος που είχε εφαρμόσει το μνημόνιο Σιριζανέλ το Σεπτέμβριο του 2015. Ανεπιθύμητος και αυτός. Και τρίτος ανεπιθύμητος, ο κύριος Μουζάλας, ο τοπικός εφαρμοστής της συγκεκριμένης συμφωνίας. Τρία πρόσωπα, τρεις διαφορετικές πολιτικές που συμφωνούν σε ένα συγκεκριμένο σημείο στο ότι Λέσβος να γίνει αποθήκη ψυχών και το πρόβλημα να είναι ΕΣΑΗ. Πέρα από αυτό υπάρχουν και άλλοι ένοχοι. Είναι όσοι βουλευτές και τοπικοί παράγοντες συμφωνήσαν με το δεύτερο πρόβλημα, όπως το αναφέρετε πολύ σωστά, την κοινή συμφωνία ΕΕ Τουρκίας, που δεν είναι καν συμφωνία, είναι μια κοινή δήλωση, έτσι ονοματίζεται. Ποιοι είναι αυτοί οι βουλευτές? Ο κύριος Πάλης και ο κύριος Αθανασίου. Και οι δύο συμφωνήσαν και στήριξαν στη Βουλή αυτή τη συμφωνία. Και οι δύο να μην έχουν το δικαίωμα να είναι στους επισήμους στην παρέλαση. Δύο από τους τρεις βουλευτές. Ο τρίτος, από ό,τι καταλαβαίνω, διορθώστε με αν κάνω λάθος, ήταν ενάντια στην ευρωπαϊκή, στην κοινή συμφωνία αυτή. Ο μόνος που αξίζει να είναι εκεί. Ως προς το σχέδιο απόφασης. Θα πρέπει να δούμε κάποια κρίσιμα ζητήματα. Στο κομμάτι του τι διαπιστώνουμε και τι επιδιώκουμε. Έχετε τελευταίο το επιδιώκοντας αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης για τους αιτούντες άσυλο και όχι μόνο θα έλεγα εγώ και αρνούμενοι να χαθούν άλλες ανθρώπινες ζωές. Αυτό να το προτάξουμε. Η προστασία της ανθρώπινης ζωής είναι πέρα και πάνω από οποιοδήποτε συμφέρον. Αρνούμαστε να χαθούν άλλες ανθρώπινες ζωές προσφύγων, μεταναστών, οτιδήποτε, όπως κάνετε κάθε χρόνο με αυτές τις πολιτικές. Και επιτέλους όλοι με αυτούς τους ανθρώπους να τους προσφέρονται αξιοπρεπείς συνθήκες. Το προτάσουμε. Δεύτερον,
Στις αποφάσεις σας, ζητάτε να διερευνήσετε τις καταγγελίες ΜΚΙΟ ότι έχουν συνδιασυνδέσεις με διακινητές. Μόνο διακινητές. Γιατί οι συμβάσεις που τους προσφέρουν άθλιο φαγητό και άθλιες συνθήκες, αυτά δεν πρέπει να τα εξετάσουμε. Όλα θα τα εξετάσουμε για τη μικιοποιημένη αυτή πρόνοια. Κύριε Γεωργούλα, ολοκληρώστε σας παρακαλώ. Αυτά λοιπόν τα ζητήματα, με αυτά τα ονόματα, παρακαλώ να ενταχθούν στο σχέδιο απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Η πρότασή μας είναι να διεκδικήσουμε διπλό απεγκλωβισμό από το νησί και από τη χώρα με ευθύνη του κράτους και των θεσμών τους, καμία ανάμειξη των ΜΚΙΟ, καμία πραγματικά ανάμειξη των ΜΚΙΟ στη σημερινή μορφή, στις δομές φιλοξενίας που θα πρέπει να εξασφαλίζουν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης για όσο διάστημα θα είναι στα νησιά μας πρόσφυγες και μετανάστες. Εμείς εκφράζουμε την αμέριστη αλληλεγγύη μας και συμπαράσταση στους πρόσφυγες και μετανάστες που έχουν τα ίδια αιτήματα με εμάς, που είναι θύματα αυτής της πολιτικής που έχει αιματοκυλήσει τον κόσμο και τους έχει αναγκάσει να έρθουν πρόσφυγες και μετανάστες και στη χώρα μας. Ζητάμε να φύγει η Frontex και το ΝΑΤΟ. Γι' αυτό δεν έχουν έρθει εδώ ούτε για να μας φυλάνε από τους πρόσφυγες, ούτε για κανένα άλλο λόγο. Έχουμε πολύ ξεκάθαρο το γιατί είναι εδώ και πρέπει να απαιτήσουμε να αποχωρήσουν. Κατόπιν αυτών και σε αυτή τη βάση, εμείς σε αυτά καλούμε το λαό, τα συνδικάτα και τους συλλόγους να παλέψουν φυσικά πέρα και ενάντια από κρυφές, καλυμμένες ή οτιδήποτε άλλο εθνικιστικές φωνές. Κατόπιν αυτών και με βάση τα όσα είπαμε παραπάνω, θεωρούμε ότι δεν μας εκφράζει το ψήφισμα όπως έχει κατατεθεί και δεν μπορούμε να το προσυπογράψουμε. Λοιπόν, χρονοδιάγραμμα εκένωσης του ΚΑΡΑΤΕΠΕ. Χρονοδιάγραμμα εκένωσης. Η απόφαση είναι το 2016. Πρέπει να πει από σήμερα χρονοδιάγραμμα εκένωσης. Μέχρι τον Απρίλιο η κυβέρνηση να γνωρίζει ότι ο ΚΑΡΑΤΕΠΕΣ δεν θα λειτουργεί. Μόνο έτσι θα πιεστεί. Λοιπόν, και αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Απόφαση φέρουσας ικανότητας του νησιού. Δεν υπάρχει φέρουσα ικανότητα. Να λέμε ότι το νησί μπορεί να δεχτεί μέχρι 5.000. Οι κριτικοί έχουν πάρει τέτοια απόφαση. Δεν μπορούμε να πιέσουμε χωρίς να έχουμε συγκεκριμένα πράγματα. Οπότε μια απόφαση της φέρουσας ικανότητας βάσει πολλών και διαφορετικών παραγόντων. Ένας προϋπολογισμός των χρημάτων που ξοδεύει ο Δήμος ενδεχομένως να πληρωθούν από την περιφέρεια. Γιατί η περιφέρεια είναι υπεύθυνη για το ζήτημα αυτό, το μεταναστευτικό. Οπότε καλό θα ήταν να μην βγαίνω από τις τσέπες στο Δήμο. Ολοκληρώστε. Μετά, ένα μέτωπο των δημάρχων αφότου πάρουν τις συμβουλές, ένα μέτωπο δημάρχων όλων των νησιών, αφότου πάρουν συμβουλές από ειδικούς. Θα γίνει μια επιτροπή με συγκεκριμένο πλάνο, συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και συμβουλές από ειδικούς. Κύριε Παυλή, ήμαρτον, σας παρακαλώ, σεβαστείτε το όλους μας. Ευχαριστώ. Κάνετε εσκεμμένα κάθε φορά που μιλάτε. Ξεχνάτε ένα πολύ μικρό, μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό ήταν η κρίση του 2015. Από εκεί και πέρα όμως διαφωνούσαμε και σε κάθε ενέργειά σας που κάνατε. Τότε σας στηρίξαμε. Από εκεί και πέρα εφαρμόσατε μια προσωπική διαχείριση του ζητήματος. Σας ζήτησα εγώ προσωπικά 3 φορές σε Δημοτικό Συμβούλιο να δημιουργηθεί μια διαπαραταξιακή επιτροπή που να αντιμετωπίσει το θέμα. Ουδέποτε, μα ουδέποτε, το κάνατε. Χωρίς να θέλω να το ασπαστώ, πραγματικά έχω απορία αν όλα αυτά που κάνατε, τα κάνατε μόνο σας ή εκτελούσατε κάποιες εντολές, βασικές ερωτήσεις. Γιατί τόσα χρόνια μετά την κρίση του 2015 δεν καταδικάσατε την πολιτική της κυβέρνησης για το μεταναστευτικό. Μια πολιτική που κυριολεκτικά διέλυσε τα νησιά μας, όσο αφορά τον τουρισμό και σε όλα. Τι κάνατε μέχρι τώρα, και δεν λέω τις τελευταίες ενέργειες, για την αποσυμφόρηση των νησιού μας. Πρακτικά, όχι είπα, πρακτικά θέματα. Μιλάτε για τη ΜΚΙΟ στο ψήφισμά σας. Γιατί δεν ζητήσατε τον οικονομικό, δημοσιονομικό και φορολογικό έλεγχο των ΜΚΙΟ. Άρα συνεργαστήκατε μαζί τους. Είναι βασικά ερωτήματα που δεν γίνανε μέχρι τώρα. Εγώ πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή, θα το πω πολύ ευγενικά, θα το πω μυτιλινιά, κάνατε μία πουρτσέλα που λένε, και μόνο επειδή βλέπετε ότι δεν σας βγαίνει το αντικείμενο, ξεκινάμε να κάνουμε την επανάστασή μας, να σηκώσουμε το λάβαρο. Αλλά ούτε και το λάβαρο αυτό μπορέσετε να το σηκώσετε. Γιατί το κείμενο αυτό που μας φέρατε και οι ενέργειες που ζητάτε να κάνουμε είναι μηδέν. Η μοναδική ενέργεια που υπάρχει εδώ μέσα είναι στην Εθνική Γιορτή, στην απελευθέρωση του νησιού μας, να μην συμμετέχουμε. Ίσα-ίσα, το είπε ο κ. Κυρατζής.
Εκεί πρέπει να συμμετέχουμε, γιατί είναι το δικό μας νησί και θα μας πούνε οι άλλοι τι θα κάνουμε. Θα πρέπει όμως να έχουμε ενέργειες συγκεκριμένες με χρονοδιάγραμμα και να πιέσουμε την κυβέρνηση. Γιατί η κυβέρνηση μας έφερε σε αυτή τη θέση. Μία από τις ενέργειες αυτές ήταν ο ΚΑΡΑΤΕΠΕ. Ο ΚΑΡΑΤΕΠΕ είχε παραχωρηθεί παρά τη διαφωνία μας μέχρι τέλος του 2016 και είναι η ενέργεια που εσείς οι ίδιοι προτείνατε, αλλά πάλι όσοι συνηθίζετε με πουρτσέλα, για να μην πω άλλη κουβέντα, το αναιρέσατε. Εμείς θα στηρίξουμε κάθε προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής, κάθε προσπάθεια που θα κάνει εδώ το Δημοτικό Συμβούλιο για από την αποσυμφόρηση από τους μετανάστες, για τη σωτηρία της Λέσβου, γιατί είναι και οικονομική καταστροφή, αλλά και για αυτούς τους ίδιους ανθρώπους. Για αυτό που γίνεται για αυτούς τους ίδιους ανθρώπους. Κύριε Καραγιαννή, ολοκληρώστε σας παρακαλώ. Άρα θεωρώ ότι αυτό το έκτατο συμβούλιο που έγινε ήταν άστοχο, θα έπρεπε να υπήρχαν προτάσεις, θα είχε γίνει μια διαπαραταξιακή επιτροπή για να μπορέσει να αντιμετωπίσει το θέμα. Και όχι κάθε φορά να ερχόμαστε, να αναλανόμαστε στα ίδια πράγματα, χωρίς κανένα αποτέλεσμα, Εύχομαι, κύριε Δήμαρχε, για το συμφέρον του τόπου μας να είναι το δεύτερο. Οι προτάσεις που καταθέτω και εγώ ως ανεξάρτητος σύμβουλος είναι να λειτουργήσει αυτό που ζητάτε και ζητούσαμε και ζητήσατε ως δήμαρχοι η αποσυμφόρηση των νησιών και συγκεκριμένα του νησιού μας σύμφωνα με το νόμο 4375 του 2016 πρέπει να μετακινηθούν όταν υπάρχουν οι διάζουσες καταστάσεις, όπως είναι οι σημερινές, να μετακινηθούν οι πρόσφυγες, οι μετανάστες, καλύτερα, στην ενδοχώρα, στην υπηρετική Ελλάδα. Δεύτερον, να στελεχωθούν οι υπηρεσίες ασύλου. Με όλους, αν θέλετε, τους δικηγόρους του νησιού μας, αλλά και τους στη σύνταξη, συνταξιούχους δικαστικούς. Τρίτον, όπως είπαν οι συνάδελφοι, να υπάρξει χρονοδιάγραμμα για τον ΚΑΡΑΤΕΠΕ να αποσυμφορηθεί, να φύγουν όλες οι εγκαταστάσεις από τον ΚΑΡΑΤΕΠΕ μέσα στον ιστό της πόλης, όταν φυσικά μετά την Άνοιξη, γιατί εκεί σας έχω πει και έχουμε μιλήσει πριν 15 μέρες, λειτουργεί ένα ιδιότυπο καθεστώς πρωτοφανές για τα χρονικά της χώρας μας. Δεν υπάρχει, από ό,τι άκουσα τους άλλους δημάρχους, ανάλογη δομή στα άλλα νησιά, να έχει την διοίκηση ο Δήμος, να ασκεί εποπτεία της διοίκησης ο Δήμος σε ένα τέτοιο hot spot, ενώ σε όλα τα νησιά υπάρχουν hot spot, αλλά είναι κάτω από την εποπτεία της ΥΠΑ της αρμοστίας. Και τέλος, κύριε Δήμαρχε, να μην αναλάβετε, να σταματήσετε να αναλαμβάνετε τέτοιες μεγάλες ευθύνες. Αυτές οι μεγάλες ευθύνες απαιτούν εξουσιοδότηση, νομική αρμοδιότητα, απαιτούν γνώσεις και θα θέλαμε σήμερα να έχουμε και τον σύμβουλό σας να τον ακούσουμε. Θέλει μέσα, θέλει και υποδομές. Αυτά μπορεί να τα ενεργοποιήσει και να τα και να τα αξιοποιήσετε μέσω της πολιτικής προστασίας. Κύριε Τσιμή, ολοκληρώστε σας παρακαλώ. Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, μέσω της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας. Γι' αυτό ανέφερα την περιφέρεια. Μαζί θα πάμε. Γιατί αυτή είναι αρμόδια να διαχειριστεί πάνω απ' όλα και από το Δήμο. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας πω ότι χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, μια πολιτική με εθνικό πρόσημο σε κάθε τι που κάνουμε, αλλά και με σεβασμό πάνω απ' όλα στον ίδιο τον άνθρωπο. Επειδή προφανώς χρειάζεστε φροντιστήριο ακόμα και σε αυτό μετά από 3 χρόνια,
Πάρτε λοιπόν τον Καλλικράτη, πάρτε λοιπόν τον Καλλικράτη και πάρτε να μάθετε ποιοι έχουν το δικαίωμα. Άλλο σας ρωτάω. Αρκετά αυτή η καραμέλα. Σε πολίτη, μέχρι τώρα, πόσες φορές δώσε η καραμέλα. Αρκετά αυτή η καραμέλα. Λοιπόν, προχωράμε. Άμα σας απαγορεύει ο Δήμαρχος, κλείστε το μικρόφωνο σας. Κύριε Γεωργίου, λυπάμαι να διαπιστώσω. Και εγώ το ίδιο. Ότι είστε πολύ κατώτερος των περιστάσεων. Και εγώ λυπάμαι. Έχουμε μια συνεδρίαση ιδιαίτερης σημασίας και σπουδαιότητας για το νησί. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι τεράστιο. Οι κίνδυνοι ελοχεύουν. Σας παρακάλεσα εξ αρχής, λέγοντας το αυτονόητο, ότι συζητάμε ένα ζήτημα το οποίο ξεφεύγει από το εθνικό επίπεδο. Είναι πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο. Σας είπα μην το συρρυκνώσουμε, μην το μαζέψουμε, μην το κάνουμε ένα θέμα που αφορά τον τόπο και τη δική μας μικροκομματική ή μικρόνοα αντιπαράθεση. Δυστυχώς δεν το απέφυγαν κι άλλοι. Όλοι μας είπατε, είμαστε μαζί σας. Να βγούμε, να διαμαρτυρηθούμε. Υπό την προϋπόθεση. Θα φωνάξετε ζήτω η Νέα Δημοκρατία, ζήτω το ΚΚΕ, ζήτω ΣΥΡΙΖΑ, ζήτω η ΑΝΕΛ. Δεν φωνάζουμε κανένα ζήτω. Ζήτω φωνάζουμε μόνο για τη Λέσβο. Για τη Λέσβο που σηκώνει το βάρος. Για τη Λέσβο που ανταποκρίθηκε σε μια παγκόσμια κρίση. Για τη Λέσβο που κέρδισε το παγκόσμιο έπαινο για τον τρόπο που διαχειρίστηκε την κρίση. Για αυτή τη Λέσβο φωνάζουμε, για αυτή τη Λέσβο παλεύουμε. Για κανένα κόμμα. Για κανένα κόμμα. Μας κατηγορείτε γιατί δεν βγήκαμε να κατηγορήσουμε την κυβέρνηση. Μα φωνάζετε ζήτω για τους ανέργους. Φωνάζετε ζήτω για τους ανέργους. Κατηγορούμε όλους αυτούς τους πολιτικάντιδες που κρύβονται κάτω από το τραπέζι και παίζουν πολιτική. Πάνω από το πτώμα μας. Ακριβώς αυτό. Αναζητώντας. Παίζετε πολιτική για τον Καραγεωργίο. Ακριβώς αυτό. Κύριε Καραγεωργίο. Απευθύνεται σε μένα. Κύριε Καραγεωργίο. Απευθύνεστε. Εσείς εξής ξεκίνησα να απαντάτε. Να κλάψουν δίθεν και να δικαιωθούν κομματικά. Να πούνε ότι φταίνε οι δήμαρχοι. Δεν φταίει η κυβέρνηση, δεν φταίει η Ευρώπη. Φταίνε οι δήμαρχοι. Φταίνε γιατί κάναμε σύγκληση στη Βουλή. Γιατί προκαλέσαμε την κοινοβουλευτική. Αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή στη Βουλή, οι δήμαρχοι. Και φταίμε εμείς γιατί αυτό δεν το κάνανε οι βουλευτές μας. Την ανεπάρκειά τους φταίμε εμείς. Φταίμε για την ανεπάρκεια των βουλευτών και όλων των άλλων παραγόντων. Γι' αυτό φταίμε. Είμαστε περήφανοι κύριε Καραγεωργίου και όποιος άλλος κύριος και κυρία μας ρίχνουν ευθύνες για αυτή μας τη στάση. Δεν γνωρίζω για τους άλλους δημάρχους. Εσείς δεν θα πρέπει να είστε Καραγεωργίο. Είμαι διακόπτη. Μην αναφέρετε το όνομά μου για μη διακόπτω. Κύριε Καραγεωργίο. Σταματήστε κύριε Καραγεωργίο. Δεν σας βγαίνει σημαντικούς. Εσείς δεν θα πρέπει να είστε περήφανος. Είναι μαθημένη η τακτική σας. Θέλετε κύριε Καραγεωργίου να ρίξετε το επίπεδο της συζήτησης στο επίπεδο το δικό σας. Δεν κατεβαίνουμε στο επίπεδό σας. Καταλάβετε το.